Εντάχθηκε λοιπόν το έργο. Από εκεί και πέρα, εμείς εχθές είμαστε στη Μυτιλίνη. Μόλις πήραμε την έγκριση, πήγαμε στη διαχειριστική. Φτιάξαμε ένα χρονοδιάγραμμα για όλες τις ενέργειες, τις γραφειοκρατικές και τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός, από ό,τι φαίνεται, είναι εφικτό να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας, ενεργούμε άμεσα σε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Πιστεύω και αυτές τις διαβεβαιώσεις είχα ότι και οι υπηρεσίες στη Μυτιλίνη θα ενεργήσουν με την ίδια ταχύτητα. Μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν, θα δημοπρατήσουμε και θα ξεκινήσει και αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο πέρα από το ότι θα μας απαλλάξει από τους καρκινογόνους αμύαντος σωλήνες, πέρα από το ότι θα μας γλιτώσει από τις διαρροές, θα βοηθήσει να έχουμε πιο σωστή διαχείριση, να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, περισσότερο νερό, λιγότερη σπατάλη, καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και για τους δημότες και για την επιχείρηση. Για τμήματα της πόλης υπάρχουν αυτοί οι αμύαντος σωλήνες? Σχεδόν όλη την πόλη. Τη βόρεια πλευρά, βέβαια, την είχαμε εντάξει σε ένα προηγούμενο έργο, το οποίο από ό,τι έμαθα τώρα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Προμηθευτήκαν οι εργολάβοι και τους σωλήνες και ξεκινάνε άμεσα. Και είναι το κομμάτι εκεί, Φόρο, Λέτσενα και Κοφινά κτλ. Με το καινούργιο έργο στη βόρεια πλευρά θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο Καστέλο. Θα συνεχίσουμε από το ΙΚΑ προς τα νότια. Είναι όλη η πόλη σχεδόν. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε βοήθεια και από τον κόσμο. Θέμε κατανόηση, θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κατά τη διάρκεια των έργων. Περιοχές όπως η Ευαγγελίστρια θα ανασκαφτούν. Στο Βαρβάσι, Βερίτη. Η περιοχή πηγαίνοντας από το Ιρών προς τα Σόα θα ανασκαφτεί. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Θα έχουμε υπερσύγχρονα δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας. Και καταλαβαίνετε, θα έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εμείς χθες στη διαχειριστική κάτσαμε και βάλαμε κάτω όλες τις μελέτες που έχουμε, τι πρέπει να υποβληθεί και πότε πρέπει να υποβληθεί το καθένα, ώστε να πετύχουμε να χρηματοδοτήσουμε και όλες τις υπόλοιπες δράσεις που χρειάζεται ηχείως για να μπορέσει να καλυφθεί πλήρως όσον αφορά τις ανάγκες νερού και αποχέτευσης. Ενημερωθήκαμε επίσης και για το πρόγραμμα Τζέσικα και Τζέρεμι, το οποίο πρέπει να το εφαρμόσει ο Δήμος συνολικά και να συμμετέχει. Μπορεί να συμμετέχει και η ΔΕΙΑΧ. Εκεί ετοιμάζουμε κάποια δουλειά. Θα συνεργαστώ με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοχείου και θα ζητήσω να μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα με τις προθεσμίες, γιατί η ηχείος θα μπορέσει να κερδίσει άλλα 6 με 8 εκατομμύρια για να γίνουν επεμβάσεις πάνω σε περιοχές όπως είναι το Κάστρο, ο Κάμπος, το κέντρο της πόλης.